Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ύφαιστος, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο Orient Express, ένα μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Γκουβέντας. Τεχνικός ήχου, ηχογράφηση, επιμέλεια, Γιάννης Τσέρτος. Στην εκπομπή μας θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μουσικές, τραγούδια, χορούς από όλο αυτό το φανταστικό μουσικό ταξίδι του τρένου που ενώνει την Κωνσταντινούπολη μέσα από τις πρωτεύουσες της Ευρώπης μέχρι το Παρίσι. Ένα φανταστικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση με μουσικές που για παραπάνω από έναν αιώνα ακούγονται και παίζονται σε όλες αυτές τις πόλεις από τις οποίες πέρασε το τρένο μας. Λόντρα, Παρίσι, Βιέννη. Με τη Σοφία Βέμπο. Ένα τραγούδι σε μουσική του Λεώρα Πίτη. Η δασκάλα του, η Μαντάμ Νταλασσό. Στίχη, Μίμη Στραϊφόρος. Τριγυρνά με στα στενά τη Αθήνα και στα καπηλιά τη. Και κάθε βράδυ τρικλίζοντα τα σκοτεινά, λέει μεθυσμένη η ψυχή μου απαγιά σε μια τη. Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη. Προς την Αθήνα καμιά σας, καμιά σας δεν βγαίνει. Γιατί είναι πάντα γιωμάτες με ρόδα υποδιέστη. Κι άσπρες δαντέλες φυλίγουν τις ακρογιαλιές της. Έχει ομορφίες, χιλιάδες ζωγραφίες και στις ανηφοριές τις γραφικές της. Κάθε βραδιά, κάτω από μια μουριά, ο έρος ξενύχτα κλέφα, κλέφα. Ξεκατοικούνε θεοί ξελογιάστρα μου Αθήνα, που κατεβαίνουν στην πλάκα να πιούνε ρετσίνα. Και ζαλισμένη το βράδυ κολώνα κολώνα, να κοιμηθούνε πηγαίνουν μες στο Βαρθενώνα. Ο ημιτός λέει με κέφι στην Πεντέλη, λέει ρετσίνα στο Βαρέλι. Λένε οι γαζίες στο φεγγάρι ερωτιάρες, λένε οι πλακιώτικες κιθάρες. Το ταξίδι του Orient Express ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη με το τραγούδι Μακμπέρ της Χαμιγέτ Γιουτσές. Thank you.
Τραγούδι Μακμπέρ με τη Χαμιγέτ Γιουτσές σε Μακάμ Ραστ. Μια μουσική κλίμακα η οποία μας οδηγεί στην τροπικότητα και στο ύφος της Ανατολής. Ένα άλλο μακάμι που θα ακούσουμε, μια μουσική κλίμακα που είναι πολύ κοντά στο δικό μας, το μινόρε της ευρωπαϊκής μουσικής, είναι η Χαβέτ Λόγκα, παιγμένη σε μια πολύ εξαιρετική εκτέλεση από δύο Έλληνες μουσικούς που έχουν ένα καταπληκτικό ντουέτο, Βασίλης Κούτας μπουζούκι, Δημήτρης Μηταράκης κιθάρα. Χαβέντ Λόγκα, παλατιανή μουσική της πόλης, μια μουσική αγαπητή στην πόλη από τις λαϊκές ταβέρνες μέχρι το Μέγα Παλάτιο.
όπου οι ορχήστρες της Κωνσταντινούπολης παίζανε στο Σουλτάνο πριν από 200-300 χρόνια. Αλλά αυτή η μεγαλοπρέπεια της πόλης εκφράζεται και μέσα από κάποιους θρίαμβους μουσικούς, όπως είναι τα εμβατήρια. Μετά από πρόσκληση του Σουλτάνου, Ντονιτσέτη έγραψε μια σειρά από εμβατήρια για όλες τις επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εδώ ακούμε το εμβατήριο της Θεσσαλονίκης. Ράδιο Ήφαιστος, η μοναδική εκπομπή Orient Express, αφιερωμένη σε εσάς, η οποία σας παρουσιάζει το μουσικό ταξίδι του θρυλικού τρένου από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Παρίσι με διάμεσους σταθμούς στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Βουκουρέστι, Βουδαπέστη, Βιέννη και φτάνει μέχρι το Παρίσι. Συνεχίζοντας, θα ακούσουμε το τραγούδι «Ποια να είσαι εσύ», σύνθεση επώνυμη του Μιχάλη Σουγιούλ, στίχη Λέκος Αγγελάριος και ερμηνεία Μπάμπης Τσέρτος. Πάντα θλιμμένη, πάντοτε μόνη, περνά σαν σουρουπόνη και είσαι πάντα βιαστική.
μικρούλα μου περαστική. Για να σε εσύ, για να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πώς να σε λένε, πώς, για να σε εσύ, για να σε εσύ. Ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι, τα ξανθά σου νιάτα μαραίνει, τι σε πικραίνει, τι, ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι. Όπως περνάς λυπημένη, καταλαβαίνει κανείς πως μια αγάπη χαμένη με δίχως δάκρυα θρύνεις. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πως να σε λένε, πως, για να σε εσύ, για να σε εσύ. Λυπημένη, καταλαβαίνει κανείς πως μια αγάπη χαμένη με δίχως δάκρυα θρύνεις. Ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ, που έχεις δυο ματάκια που κλαίνε, πώς να σε λένε, πώς, ποια να σε εσύ, ποια να σε εσύ. Μετά από αυτό το ρομαντικό ύφος, γυρνάμε σε ένα ύφος 50 χρόνια πριν, με το Ζακί Μουρέν, στο Μπεγκλεντίμ. Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin, söyle. Söyle, hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle, hiç mi beni sevmedin? Ver bana, yalvarıyorum sana. Bir öpücük ver bana, yalvarıyorum sana. Beni kucakla sana, kollarına al sana. Beni kucakla sana. Kollarına al sana.
Söyle hiç mi beni sevmedin? Söyle, söyle hiç mi beni sevmedin? Νοσταλγικό βάλς το Μπεγκλεντίμ, αγαπητό σε όλους τους μικρασιάτες πρόσφυγες, εντεύθυνε και των δύο πλευρών του Αιγαίου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι το ταξίδι το Orient Express έχει ξεκινήσει. Το τρένο μας φεύγει από την Κωνσταντινούπολη και ανεβαίνει στα Βαλκάνια. Μια μοναδική φυσιογνωμία, ο Ζόρζ Μπουλανζέ, βιολιστής μεγάλης καριέρας από το Βερολίνο στο Παρίσι, αναμορφωτής του τάγκο στην Ευρώπη. Εδώ, σε μια μοναδική εκτέλεση, στο τάγκο της Μαύρης Θάλασσας. Από την κορυφαία εκτέλεση του Ζόρζ Μπουλανζέ θα περάσουμε στον Άρα Μαλικιάν, ένα σύγχρονο δεξιοτέχνη, ο οποίος ερμηνεύει με μια δικιά του οπτική ματιά την πολύ γνωστή μας Μισιρλού, την κοπέλα από την Αίγυπτο. Άρα Μαλικιάν, αρμενικής καταγωγής, δεξιοτέχνης του βιολιού. Vamos a tocar la famosa, es un tema que se llama Mishirlu, originalmente la película banda sonora de Pulp Fiction. Thank you.
ο Άρα Μαλικιάν σε μια μοναδική εκτέλεση της παγκόσμιας Μισήρ Λούς, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο, έγινε γνωστό μέσα από την ταινία Pulp Fiction και είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί τις περισσότερες φορές παγκοσμίως. Η απάντηση μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι, το φανταστικό μουσικό ταξίδι του Train Orient Express που ενώνει την πόλη, την Κωνσταντινούπολη με το Παρίσι, μέσα από τις πρωτεύουσες του κόσμου, έρχεται από την κάτοικα Ηλένη με το Flageolet Vals, ένα βάλς που χρησιμοποιεί την τεχνική των artificial harmonics στο βιολί. Πολύ τρυφερό φινάλε στο Flageolet Vals από την εκτέλεση της Κάτικα Ηλένη, μια σύνθεση του βιολιστή Georges Boulanger, και η απάντηση έρχεται από τον Φρανσίσκο Κανάρο και την ορχήστρα του. Αργεντίνος βιολιστής ο οποίος ταξίδευσε από την Αργεντινή ειδικά για το Παρίσι, γιατί το τάγκο γνώρισε μεγάλη άνθηση την εποχή του Μεσοπολέμου στο Παρίσι. Ο Κανάρο στο Παρίσι.
Μετά τις βαριασιών του Κανάρο και τις εντυπώσεις του Κανάρο από το ταξίδι του από την Αργεντινή στο Παρίσι, έχουμε τη Mr. Get. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της ηθοποιού του Ελαφρού Θεάτρου Ζαν Μαρί Μπουρζουά. Απαρή, ένα τραγούδι θρύλος. Σας επαρή, αυτό είναι το Παρίσι. Το μουσικό μας ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Το τρένο μας φτάνει στο Παρίσι. Με τη φωνή της Mr. Get μας δίνει την ατμόσφαιρα του γαλλικού καμπαρέ που τόσο πολύ αγαπήθηκε. Μια ατμόσφαιρα που στην Ελλάδα είναι γνωστή από τα καφέ Σαντάν, τα οποία φιλοξενούσαν τις Γαλλίδες Σαντέζες, οι οποίες αναλάβαν τα χρέη της τραγουδίστρας και της χορεύτριας. Μπαγκέτ Κουαρτέτ σε μια διασκευή του πολύ γνωστού Αντούς.
Αντούς, ένα γαλλικό ζαβά, ο πρόδρομος του Τσάρλεστον στη Γαλλία και αμέσως μετά Βάλς Μουζέτ, το πολύ γνωστό Βάλς Ντόμινο με τον ακορντεονίστα Λουί Φεράρι. Θρυλικός ακορντεονίστας, ο Λουί Φεράρι και το αγαπημένο γλυκό βάλς, Ντόμινο. Ένα βάλς που μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα του Παρισιού του Μεσοπολέμου, αλλά και αργότερα. Και όλα αυτά μέσα στο πνεύμα του φανταστικού ταξιδιού του Orient Express, ένα ταξίδι που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη και έφτασε μέχρι το Παρίσι. Αγαπητοί ακροατές, θα σας θυμίσουμε το νοσταλγικό χώρο της Λατέρνας του Νίκου Αρμάου. Thank you.
και με τους ήχους της νοσταλγικής λατέρνας του Νίκου Αρμάου, αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι στους δέκτες σας. Στην επιμέλεια της εκπομπής ο Κυριάκος Γκουβέντας, τεχνικός ήχου Γιάννης Τσέρτος, και θα τελειώσουμε με ένα σόλο βιολί σε ταξίμι στο Μακάμου Σακ του Σεντζί Ντίν Λεϊέν.